πλευρά των συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης αλλά και του Δουνουτού το προσχέδιο του Κατρούγκου Γκαλού θεωρείται σχεδόν κομμουνισμός, και αν ακούσεις τις αντίστοιχες φωνές στην Αθήνα σου λέει είναι κοινωνική καταστροφή. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι τίποτα από τα δύο, ούτε κοινωνική καταστροφή είναι, ούτε προάγει την ιδέα της κοινωνικής ισότητας και της διανομής όπως θα έπρεπε, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εντάσσεται μέσα σε μια ιστορία όπως είναι το μνημόνιο, από την οποία πρέπει να κάνεις μια προσπάθεια να βγεις όλος μαζί. Δηλαδή οι προσπάθειες να κρατήσεις ορισμένα πράγματα σε μια στοιχειώδη ισορροπία, μια προσπάθεια την οποία κάνει η κυβέρνηση, να κάνει με το θέμα των πληστηριασμών, ας πούμε, και σε μεγάλο βαθμό το πετυχαίνει, στο θέμα του ασφαλιστικού που για οποιονδήποτε είναι κάτω από τα 12.000, δηλαδή το 85% των ελευθέρων επαγγελματιών, είναι η συζήτηση που κάναμε μετά, είναι καλό. Ωστόσο είναι προβληματικό, διότι δεν είναι σωστό να αφαιρείται συνολικά από το ασφαλιστικό σύστημα σε μια χώρα με μεγάλη ανεργία και όπου οι συνταξιούχοι στηρίζουν τους άνεργους και τα λοιπά. Ναι, αυτό άρα, θα οδηγήσει σε κλείσιμο άρα είναι σε ανεργία, σε μαύρη εργασία. Ναι, βέβαια. Είναι λανθασμένη λοιπόν η φιλοσοφία της αφαίρεσης πόρων από το ασφαλιστικό σύστημα. Είναι μια φιλοσοφία την οποία δεν επέλεξε η κυβέρνηση, έχει την ακριβώς αντίθετη. Ωραία. Άποψη της επιβλήθηκε με τον γνωστό τρόπο. Άρα εκεί μέσα προσπαθεί να διορθώσει τα πράγματα όσο μπορεί. Για να βγεις τελείως από αυτή την ιστορία θα πρέπει να απαλλαγείς από την αντίληψη του μνημονίου, που είναι ένα νεοφιλελεύθερος τρόπος οργάνωσης κοινωνίας και της οικονομίας. Και αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο, δηλαδή το μεσοπρόθεσμο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να κάνει με τις εξελίξεις στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι στιγμής αυτό το κομμάτι του σχεδίου πάει μια χαρά. Ισπανία, Πορτογαλία κτλ. Άρα να δούμε. Δεν έχει κάποια πολιτική συγκεκριμένη από τις χώρες που να δούμε. Εγώ ξέρω ότι πέρσι τέτοιο καιρό τα franchise του Σόιμπλε κυβερνούσαν και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Δεν έχουν κάνει κυβέρνηση. Μα και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα κυβέρνηση δεν έχουν μπορέσει να κάνουν. Είναι στην κυβέρνηση όμως και ακολουθεί πολιτικές του παρελθόντος, επειδή του επιβάλλει ο Τρόικα για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ναι, βέβαια, αλλά μα υπάρχει η διαφορά της πολιτικής φάσης. Δηλαδή, οι χώρες αυτές, όντας εκτός μνημονιακών υποχρεώσεων υπογεγραμμένων, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το συσχετισμό και από αυτό να εποφεληθεί η Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε αυτήν την ιστορία. Ωραία. Κύκλο κάνει δηλαδή.